σήμερα 4 Απριλίου είναι Παγκόσμια ημέρα δέσποτων ζώων. Καθιερώθηκε με πρωτοβουλία των Ολλανδικών Φιλοζωικών Οργανώσεων το 2010. Απέχει 6 μήνες ακριβώς από την 4η Οκτωβρίου που είναι η Παγκόσμια ημέρα των ζώων και είναι μια ευκαιρία να ευαισθητοποιηθούμε όλοι για τα δέσποτα, να τα φροντίσουμε και να αφιερώσουμε λίγο από το χρόνο μας για εκείνα. Να περάσουμε και στις φωτογραφίες οι οποίες έχουν κάνει έτσι το γύρο του διαδικτύου με πολύ όμορφες δράσεις σε σχολεία και νηπιαγωγεία. Είναι από τον Σύλλογο Προστασία των Ζώων στα Χανιά. Φωτογραφίες λοιπόν από το Δημοτικό Σχολείο Βάμου και το 22ο Νηπιαγωγείο Χανίων σε μια προσπάθεια έτσι να ευαισθητοποιήσουμε από τις μικρές ηλικίες τα παιδιά, τα μέλη του Συλλόγου, τα οποία είναι πολύ δραστήρια. Μάζεψαν τα παιδιά και τροφές για να τα δώσουν στα δεσποτάκια και ζωγράφισαν. Οπότε έμαθαν με τον πιο σωστό τρόπο και από τους κατάλληλους ανθρώπους το πώς πρέπει να συμπεριφέρονται στα δέσποτα ζωάκια. Εύη, να σε ευχαριστήσω. Προστασία των ζώων, ο Σύλλογος στα Χανιά, συνεχίζει να μιλά στα παιδιά με κατεύθυνση τον σεβασμό που πρέπει να δείχνουμε στα ζωάκια. Μάλιστα, παρουσίασε και το πρόγραμμα της Πανελλαδικής Φιλοζωικής Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας. Μίλησαν μέλη του Συλλόγου με μικρούς μαθητές και συγκεκριμένα στο Δημοτικό Σχολείο Βάμου του Δήμου Αποκορώνου. Και θέλω να πάμε λίγο στην κυρία Όλγα Λιάρα, είναι μέλος του Φιλοζωικού Συλλόγου Χανίων, η Προστασία των Ζώων. Τα έχουμε ξαναπεί, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα, καλησπέρα σας. 4 Απριλίου λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα αδέσποτων ζώων. Βρεθήκατε σε δημοτικό σχολείο, συνομιλήσατε με μικρούς μαθητές. Να ξεκινήσω λίγο με τις απορίες τους. Ναι, φυσικά. Για πείτε μας, τι σας ρώτησαν, τι ήταν αυτό το οποίο ήθελαν να μάθουν τα μικρά παιδιά? Γενικά τα παιδιά αυτό που ρωτάνε είναι πώς δημιουργούνται όλα αυτά τα δέσποτα. Οι απορίες τους επίσης είναι τι κάνουμε όταν βρίσκουμε ένα δέσποτο, είτε είναι μωρό είτε είναι άρρωστο. Και επίσης αυτό που καταλαβαίνουμε είναι γενικά όλα τα παιδιά απορούν το πώς μπορεί κάποιος να κάνει κακό σε κάποιο ζώο. Όλα τα παιδιά, όπως μπορούμε να καταλάβουμε, αγαπάνε όλα τα ζώα. Δεν μπορούν να καταλάβουν τι κακό μπορεί να κάνει κάποιος. Δεν χωράει στο μυαλό τους η βία σε κάποιον ανίσχυρο. Όλα αυτά δυστυχώς μαθαίνονται μεγαλώνοντας από τους υπόλοιπους ενήλικες γύρω τους. Ωστόσο, η σωστή νοοτροπία δεν διαχτίζεται από αυτές τις ηλικίες. Και αν είχαμε επενδύσει τις προηγούμενες δεκαετίες σε αυτές τις ηλικίες, νομίζω το φαινόμενο κακοποίησης θα είχε μειωθεί στο ελάχιστο. Και είμαι σίγουρος ότι συμφωνείτε. Στο πρακτικό κομμάτι συγκέντρωσαν και τροφές στα παιδάκια για τα δεσποτάκια της περιοχής? Ναι, φυσικά. Σε όλα τα σχολεία που πηγαίνουμε πάντα μας περιμένει η έκπληξη. Όλα τα παιδιά φέρνουν τροφές, είτε κονσέρβες είτε κροκέτες. Κάποιες φορές μας φέρνουν και διάφορα παιχνίδια. Φέρνουν κουβέρτες, στρεβατάκια για τα ζώα. Το ίδιο, παιδιά, το μέλλον. Ξέρετε, έτσι ώστε να βοηθηθούν. Είναι σημαντικό σε αυτή την ηλικία να παιδευτούν τα παιδιά ακόμη περισσότερο. Σωστά. Πάνω στη φιλοζωική κουλτούρα. Ξέρετε, συνήθως λέμε ότι κάθε πέρυσι και καλύτερα, και αναφέρομαι στον αριθμό των περιστατικών κακοποίησης ζώων. Ωστόσο, έχω προσέξει ότι κάτι πάει να αλλάξει σιγά σιγά στην νοοτροπία, στην ευαισθητοποίηση, στην κινητοποίηση του κοινωνικού συνόλου. Συμφωνείτε? Σίγουρα είναι σημαντικό. Κάποιοι λένε ότι αυξάνονται τα περιστατικά κακοποίησης. Σίγουρα έχουμε πολλά περιστατικά κακοποίησης, αλλά αυξάνουν και τα περιστατικά γνωστοποίησης των κακοποίησεων. Έχετε δίκιο, βέβαια. Είτε αυτό πρόκειται για εγκαταλείψεις, γιατί και η εγκατάλειψη κακοποίηση είναι, είτε πρόκειται για ενεργητική κακοποίηση. Αυξάνει, ο κόσμος αρχίζει σιγά σιγά να κινητοποιείται όσον αφορά Μάλιστα. Την καταγγελία κακοποίησεων. Σε περίπτωση... Ολοκληρώστε. Ναι, γι' αυτό επισκεπτόμαστε και τα σχολεία, έτσι ώστε
τα τωρινά παιδιά στο μέλλον να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες. Κυρία Λιάρα, τελευταία ερώτηση σε περίπτωση, παρουσιάσετε το πρόγραμμα, το πάμε και στην αρχή, σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψή μας ένα περιστατικό κακοποίησης. Ως ένας απλός πολίτης, απλή πολίτης, η οποία θέλει να κινητοποιηθεί και να βοηθήσει, πού πρέπει να απευθυνθεί και για ποιο λόγο δεν πρέπει να κρατήσει το στόμα κλειστό? Καταρχήν, όταν πέσει στην αντίληψή μας κάποια μορφή κακοποίησης, είτε πρόκειται για ενεργητική κακοποίηση, είτε πρόκειται για παθητική. Σωστά. Παθητική, καλούμε την αστυνομία. Είναι το πρώτο βήμα που κάνουμε. Ενημερώνουμε και τη φιλοζωική της περιοχής μας, αλλά η φιλοζωική πάντα δρά επικουρικά να μας συμβουλέψει για το τι πρέπει να κάνουμε, τα βήματα που πρέπει να κάνουμε, ακόμη και αν καλέσουμε την αστυνομία. Ναι. Θα πρέπει να γίνει καταγγελία, θα πρέπει να καταγραφεί το γεγονός, να πάρουμε αριθμό πρωτοκόλλου, έτσι ώστε να μπορούμε να παρακολουθούμε την εξέλιξη. Μάλιστα. Και αν δεν γνωρίζουμε το δράστη, ακόμη και κατά γνώστου να γίνει η καταγγελία, το σημαντικό είναι να καταγγελθεί το γεγονός. Είναι πολύ καλό σημαντικό. Καλό θα είναι να μην κλείνουμε μάτια, γιατί δυστυχώς όσο κάνουμε ότι δεν βλέπουμε, γίνονται περισσότερα τα περιστατικά. Ο ίδιος ο κακοποιητής, πώς να το πω, παίρνει θάρρος. Και επαναλαμβάνει τις πράξεις του. Μάλιστα, κυρία Λιάρα. Επαναλαμβάνει τις πράξεις του και τις πολλαπλασιάζει. Και εδώ είμαστε. Να τα ξαναπούμε πάλι. Ξέρετε ότι η πόρτα της εκπομπής για εσάς, για την ομάδα, για το σύλλογό σας είναι ανοιχτή. Βάζουμε μία ανωτελεία. Τα ξαναλέμε το επόμενο διάστημα. Πάρα πολύ. Δική μας η χαρά. Κάθε φορά. Σας ευχαριστούμε. Γεια σας.